Γιορτινή ήταν η ατμόσφαιρα στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στο κέντρο του Ηρακλείου, καθώς 10 χρόνια λειτουργίας συμπληρώνουν τα παιδικά χωριά ΣΟΣ και το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ηρακλείου. 10 χρόνια έχουν ανοίξει την αγκαλιά τους σε εκατοντάδες οικογένειες και παιδιά, τα οποία βοήθησαν να ξεπεράσουν τα σοβαρά εμπόδια. Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή το μικρό λιθαράκι που βάλαμε στην οικογένεια για να κρατηθεί και να πάει παρακάτω. Όσον αφορά δε τα νούμερα τα οποία προείπαμε, προφανώς έχουμε ξεπεράσει τις 1.400 οικογένειες και δεν μιλάμε για μία απλή υποστήριξη, μιλάμε για μία μακρά συμβουλευτική, ψυχολογική στήριξη των γονέων. Πρωταγωνιστές της δράσης που πραγματοποιήθηκαν ήταν τα μικρά παιδιά με αγώνες Survivor, πολλά δρόμενα και κατασκευές. Μπράβο, Μιχαέλα. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνδιοργάνωση με την Χώρα των Παραμυθιών. Εμείς στηρίζουμε πολύ ενεργά τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Σήμερα έχουμε μία πληθώρα εκδηλώσεων, δράσεων. Έχει οργανώσει η παιδαγωγική ομάδα της Χώρας των Παραμυθιών. Πάνω απ' όλα θέλουμε να περάσουν πολύ καλά τα παιδιά μας. Τα τελευταία χρόνια η προσφορά των παιδικών χωριών ΣΟΣ είναι πιο αναγκαία από ποτέ, καθώς οι ανάγκες αυξάνονται, όλο και περισσότερα παιδιά ζουν υπό δύσκολες συνθήκες, στερούνται ακόμη και βασικά αγαθά και οι οικογένειες με δεκάδες προβλήματα χρήζουν βοήθειας. Δίπλα στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας λειτουργούσε από το 2014 μέχρι και πέρυσι το σπίτι προσωρινής φιλοξενίας. Με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων είχαμε τα παιδιά στο παιδικό χωριό και δουλεύαμε συμβουλευτικά, ψυχολογική υποστήριξη, να φτιάξουμε την καθημερινότητα της οικογένειας. 41 στα 41 παιδιά είναι πίσω στο σπίτι τους. Χορηγός επικοινωνίας της δράσης είναι ο Όμιλος της Κρήτη TV.